Ο κύριος Παναγιώτης Καμένος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια αυτού του διαμέρου πρόσεξαμε ιδιαίτερη σημασία της ομιλίας όλων των ομιλητών, από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, όταν άκουσε τις θέσεις των βουλευτών, θα κατάλαβε τι ακριβώς συζητούμε. Αλλά θα απευθυνθώ πρώτα σε αυτούς που βρίσκονται έξω από αυτή την αίθουσα. Έξω από το κτίριο της Βουλής. Εκείνους που διαδηλώνουν σήμερα για το όνομα της Μακεδονίας. Εκείνους που ανησυχούν. Αυτούς με τους οποίους βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε μαζί στα συναλλητήρια για τη Μακεδονία. Και αυτοί όλοι... Παρακαλώ, όχι επιφωνήματα. Και αυτοί σας όλοι παρακαλώ. Δεν είναι ακροδεξιοί. Αυτοί όλοι δεν είναι εγκάθετοι κάποιων τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα βγήκαν να διαδηλώσουν, ενώ μέχρι χθες κρυβόντουσαν. Αυτοί όλοι δεν είναι εκείνα τα νεοναζιστικά στοιχεία τα οποία χθες τολμήσαν μέσα στη Βουλή να μιλήσουν για πραξικόπημα και να ενεργοποιήσουν τον ενόπλο δυνάμιο της χώρας, προσβάλλοντας το πολίτευμα και το στράτευμα. Ανησυχούν μαζί με αυτούς αρκετοί άνθρωποι, απλοί πατριώτες, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κόμματα. Ανησυχούν άνθρωποι της Εκκλησίας, ανησυχούν γέροντες στο Άγιον Όρος. Και ανησυχούν γιατί θεωρούν ότι αυτό το οποίο προσπάθησε να περάσει σαν τίτλος για τη σημερινή ημέρα, δηλαδή ότι σήμερα η Βουλή των Ελλήνων παραχωρεί τον όρο Μακεδονία, είναι κάτι το οποίο ενέχει κίνδυνο εθνικής υποχώρησης. Θέλω λοιπόν εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι σήμερα δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία για την οποία αύριο θα πάει ο κύριος Κοτζιάς σαν υπουργός των Εξωτερικών να υπογράψει, να μονογράψει. Συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ μόνο και εφόσον θα περάσει μια ολόκληρη διαδικασία από τη μεριά της Σφύρου, θα γίνουν εκλογές, θα γίνει δημοψήφισμα, εν συνεχεία θα αποκτηθεί πλειοψηφία των 2/3 στη Βουλή, θα γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές και εν συνεχεία θα έρθει για ακύρωση. Άρα λοιπόν, αυτή η συμφωνία και αυτή η μονογραφή που θα υπογραφεί αύριο δεν έχει καμία ισχύ όπως περιγράφεται ξεκάθαρα στο άρθρο 20, στο άρθρο 20 που λέει ότι η προϋπόθεση της ισχύως της συμφωνίας είναι το σύνολο των διαδικασιών, το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται, όπως είπα προηγουμένως. Και βεβαίως όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, αν θα έρθει και εφόσον θα συμφωνήσουν από την άλλη πλευρά, πράγμα που εμείς αμφισβητούμε και αμφισβητούμε διότι η συγκεκριμένη συμφωνία ήδη στα Σκόπια έχει βρει την αντίθεση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του συνόλου της αντιπολιτεύσεως. Εάν θα έρθει, θα ερωτηθεί η Βουλή. Εδώ λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπως έχουμε δημόσια δεσμευτεί, θα είναι αρνητική, όχι μόνο με την ψήφο, αλλά και με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορέσουμε αυτήν τη συμφωνία να μην την επικυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επειδή γελάτε, θα σας πω ότι εσείς δεν έχετε καμία δύναμη. Καμία δύναμη δεν έχετε. Και λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός όμως, στους ανεξάρτητους Έλληνες, έδωσε τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Και έδωσε τη δύναμη να το κάνουν όσο παραμένουν στην κυβέρνηση. Επιθυμούν πολύ οι ανεξάρτητοι Έλληνες από σήμερα να είχαν φύγει από την κυβέρνηση. Και το ερώτημα που θα κάνω είναι, εάν οι ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίσαν σήμερα
την πρόταση της δυσπιστίας. Τι θα γινότανε? Δύο τινά. Το πρώτον, διερευνητική κύκλη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βλέπαμε τον κύριο Θεοδωράκη συνεχίζει να παρακαλά να γίνει μέλος της κυβέρνησης. Και βεβαίως, μία ομάδα άλλων ανεξαρτήτων βουλευτών, οι οποίοι δεν θα είχαν καμία αντίσταση στην παράθεση του όρου της Μακεδονίας, όπως δημόσια λένε. Είτε, εάν δεν πετύχαινε η σύσταση μιας νέας κυβέρνησης, εκλογές. Και αν στις εκλογές αυτές ο ελληνικός λαός επέλεγε τη Νέα Δημοκρατία και έδινε στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και την απόλυτη πλειοψηφία. Ερωτώ, θα την υπέραθε τη συμφωνία αυτή με την παράδοση του όρου Μακεδονία, ναι ή όχι? Όχι. Την απάντηση την έδωσε η ίδια η κυρία Μπακογιάννη. Την απάντηση των ίδιων ομιλητές σας. Ένα μεγάλο ναι, το οποίο έχετε πει εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν το πει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πριν το πει το ΠΑΣΟΚ, πολύ πριν το πει οποιοσδήποτε άλλος. Και βεβαίως, παρακαλώ, κύριε Τρίκη, συνάδελφοι. Και βεβαίως, κύριε Κύριε, θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε όλα. Παρακαλώ πολύ. Θα τα ακούσετε όλα. Ήσυχα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε στην κυβέρνηση αυτή και μπορεί να μην έχουμε, αν θέλετε, να μην βρισκόμαστε τόσο πλησίον όσο βρίσκονται άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα άλλα κόμματα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς έχουν άλλου είδους προβλήματα. Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωράκη. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι αυτός που πριν από λίγο δημοσίως ομολόγησε ότι θα ψήφισε το σχέδιο Ανάν. Και η διαφορά του ποταμιού των τεσσάρων βουλευτών που έχουν απομείνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνημα πολιτών το οποίο συμπαγές παραμένει στη Βουλή σαν κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ το ποτάμι είναι ένα προϊόν ενός μηντιακού και επιχειρηματικού σωλήνα το οποίο βρίσκεται εν πλήρη τρικυμία κρανίο. Μας είπε ο κ. Θεοδωράκης στη Βουλή των Ελλήνων πριν από λίγο στην ομιλία του ότι στο διαβατήριό του έχει σφραγίδα το 89 που λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ψάξτε το διαβατήριό σας. Ιουγκοσλαβία ήταν τότε ακόμα. Λάθος κάνετε στο διαβατήριό σας. Ψάξτε το. Και του κυρίου Μαυρωτά και εσάς γράφει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας το 89. Μπράβο κύριε Μαυρωτά, τότε σας είχα αθλητή στο πόλο, θυμάμαι. Αλλά τέτοια σφραγίδα δεν υπήρχε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, η πρώτη δυσπιστία αφορά δύο θέματα. Το πρώτο είναι ησυχία, την οικονομική παρακαλώ. Κατάσταση της χώρας. Και το δεύτερο, το κείμενο της συμφωνίας για τη λύση Σκοπιανού. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέποντας το μαρτύριο του ελληνικού λαού να τελειώνει σε λίγες μέρες, ένα μαρτύριο στον οποίο τον υπέβαλε τόσο το Πασό, όσο και ο συνέτερός του τότε, ο κ. Σαμαράς, με την άφρονα και εγκληματική οικονομική πολιτική τους και ευρισκόμενο σε πλήρη πανικό, βαράει πολιτικές μπαλωθιές όπου βρει, γιατί δεν μπορεί να χωνέψει ότι οι καλύτερες μέρες έρχονται για τον ελληνικό λαό και αυτό δεν θα καρποθεί τίποτα. Μετά την 21η Ιουνίου, που η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια, που αυτή ήταν ο κύριος λόγος συνεργασίας μας με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτούς όλους. Χάνεται το πολιτικό του μέλλον. Και οι πολιτικές ερηνίες του παρελθόντος που κατέστρεψαν τον Ναΐμι στον πατέρα του είναι πάλι εδώ και παραμονεύουν για να τον κατασπαράξουν. Οι παλιότεροι βουλευτές, λίγοι έχουμε μείνει εδώ μέσα από το 93, θα θυμόμαστε να σύεται το Ειρήνης και Φιλίας με το αλήτη προδότη Σαμαρά. Θα θυμόμαστε τις δηλώσεις τότε του Αντώνη Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που τον αποκαλούσε φιάλτη. Και θα θυμόμαστε πολύ καλά τις αναφορές του για το πώς έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς πριν προχωρήσει το έργο της, εξαγορασμένος από συμφέροντα που τα κατανόμασε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Για να σωθεί πολιτικά, αν διαφορεί, αν και θα αποσταθεροποιηθεί η χώρα και η πορεία και η ανάπτυξή της. Πολιτική προσωπικό συμφερόντων ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Και πολιτική τέτοια που έχει οδηγήσει
στο να έχει ουσιαστικά ανατραπεί ως ο πρόεδρός της. Επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και πριν κάνει δήλωση, βγήκε εκείνος που πρόδωσε την Νέα Δημοκρατία το 1993 και κρατάει τα ηνία της σήμερα, ο κύριος Σαμαράς, να κάνει δημόσια δήλωση επιτιθέμενος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υποκατέστησε τη Νέα Δημοκρατία ο εφιάλτης. Αυτός που έφερε τα ακραία στοιχεία του λαός, που ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, ονόμαζε ο Σάκρα και ανακοίνονται να συνεργαστεί ποτέ μαζί τους. Τώρα όπως προς τη συμφωνία για το Σκοπιανό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Ο κ. Μητσοτάκης με την πρόταση της πιστείας για το κείμενο αυτό δεν στοχεύει στην κυβέρνηση. Στους ανεξάρτητους Έλληνες στοχεύει. Και επιδιώκει να απαξιώσει την πολιτική στα εθνικά θέματα και την αξιοπιστία μας ως κίνημα πολιτών. Θα είχε απόλυτα δίκιο να το κάνει. Αν το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων υιοθετούσε τη σύνθετη ονομασία και δεν επέμενε στη μαρνητική του γραμμή που επιμένει για να μην περιληφθεί ο όρος Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που δέχεται τη σύνθετη ονομασία και παραχωρεί τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Γι' αυτό δεν τολμά να αρθρώσει λέξη για το τι προτείνει. Δεν ακούστηκε σήμερα τι θα κάναν αν αύριο ήταν κυβέρνηση. Απέρναγε πρόταση της πιστείας. Η υποκρισία και ο πολιτικός αμοραλισμός δεν έχει όρια, κύριε Μητσοτάκη. Μιλάει για εθνική υποχώρηση και προδοσία. Ένα κόμμα που ξεπούλησε το εθνικό θέμα από τις δημιουργίες του. Τόσο αυτό, όσο και το Πασόκ το 1995. Ποιος άρχισε να μιλάει για διπλές ονομασίες, για σύνθετες ονομασίες, για διεθνείς ονομασίες? Ποιος μίλησε για βόρειες, νέες, άνω Μακεδονίες και δεν έχει τελειώμα το ξεπούλημα? Το Πασόκ. Ποιος αναγνώρισε πρώτος τα Σκόπια της Μακεδονίας στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 και μάλιστα σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούσε την εισαγωγή προϊόντων από τις δημοκρατίες της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Σλοβενίας? Ο κύριος Σαμαράς, αυτός που ανέτρεψε τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είπε στις 18 Φεβρουαρίου του 2008 ως Υπουργός των Εξωτερικών? Εγώ πάντως είμαι διατεθειμένη να αποδεχτώ αυτό που απέκρυψε ο πατέρας μου το 1993, υπονοώντας καθαρά το όνομα Νέα Μακεδονία, η κυρία Παγκογιάννη. Ποιος είπε στις 26 Αυγούστου του 2008 ότι το Βόρεια Μακεδονία αποτελεί γεωγραφικό προσδιορισμό? Η κυρία Παγκογιάννη. Ποιος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος σε συνάντηση στο Παρίσι με τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων στις 6 Δεκεμβρίου του 2009 δεν επέμεινε στο έργα Όμνες και στην αλλαγή του συντάγματος και πρότεινε τον όρο Μακεδόνσκι στην κυριλική ως προσδιοριστικό στοιχείο της γλώσσας και της εθνότητας? Η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη. Ποιος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών το Μάιο του 2010 δήλωσε ότι το Βόρεια Μακεδονία ταιριάζει στο πλαίσιο της λύσης που θέλουμε? Ο κύριος Δημήτρης Ντρούτσας, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος και σε λίγο ο Υπουργός επί των Εξωτερικών ακριβώς θα καταθέσει τέτοιου είδους έγγραφα που θα καταλάβει ποιος είχε κλείσει το θέμα από πριν. Και δεν η σημερινή κυβέρνηση, δεν είναι ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική μας από τότε που ιδρύθηκε το κίνημα. Και θα παραμείνουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος και να κλείσει την πόρτα του κινήματος. Ένα κίνημα που επεβίωσε επί 5 εκλογικές αναμετρήσεις σε αντίθεση με όλους τους άλλους. Το ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ο πατέρας σας είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από τη συμφωνία τον Ιούνιο του 1993 με τον τότε πρόεδρο των Σκοπίων Γλυκόροφ για το όνομα Σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με το Μακεδονία ως γραφικός προσδιορισμός και το Σλαβική ως εθνολογικός προσδιορισμός. Και δεν το πέτυχε, γιατί ο Γλυκόροφ δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για 5 έδρες να αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων. Για 5 έδρες. Υπάρχει και κείμενο το οποίο το χειρίστηκε διπλωμάτης που βρίσκεται στη ζωή. Κύριε Μητσοτάκη, θα σας απογοητεύσω εγώ μια φορά. Το κίνημα των ΑΝΕΛ παραμένει αταλάχιστο στη θέση του. Δεν δέχεται τον όρο Μακεδονία στην ονομασία του κράτους Σκοπίων. Δεν δέχεται το κείμενο της συμφωνίας. Δεν θα το ψηφίσει όποτε έρθει στη Βουλή. Θα κάνει τα πάντα για να μην περάσει. Οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν θα βάλουν το όνομά τους κάτω από αυτό το κείμενο. Φωνάζετε. Παρακαλώ. Φωνάζετε. Σας παρακαλώ. Φωνάζετε. Κύριε Καμένο, είστε οι ίδιοι που φωνάζετε διάλογο. Το αλήτη προδότη Σαμαρά
και συνεχεία φυλάγατε κατουρημένες ποδιές για να σας βάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είστε οι ίδιοι που κατηγορούσατε τα ακραία στελέχη του λαός ότι δεν συνεργάζεστε και το κάνατε αντιπρόεδρο. Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Επειδή έχετε μεγάλο πόνο να μάθετε κυρία πότε θα αποχωρήσετε από την κυβέρνηση, σας πληροφορώ ότι αυτό δεν θα γίνει. Κυρία Αντωνίου, παρά όταν βγάλουμε τον ελληνικό λαό από τα βάραθρα που το στείλατε εσείς και συμπέκτασες του Πασόκ. Ακούστε κάτι. Κύριε Βαβάκη, με την αριστερά πρώτο συνεργάστηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το θυμάστε? Μαζί βγήκαμε βουλευτές τότε. Θυμάστε? 1993. Το ξεχάσατε κι εσείς? Δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο, κύριε Υπουργέ. Με τον κύριο Κύρκο, θυμάστε, με τον κύριο Φλωράκη, μαζί ήμασταν όλοι. Θα θυμάστε? Θα σας θυμίσω τις ομιλίες σας. Τώρα. Στη Λακωνία, μαζί ήμασταν. Ελάτε, κύριε. Αφήστε τώρα, αυτά σε μένα να μην τα λέτε. Έχουμε ζήσει μαζί 25 χρόνια. Σας ξέρω και με ξέρετε. Το πρόβλημα είναι λοιπόν... Κύριε Λαβάκη, έχετε σκεφτεί αν όλοι είναι... κάναν όπως κάνετε εσείς τι θα γινόταν εδώ μέσα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι... Δεν το έχετε σκεφτεί. Παρακαλώ, σκεφτείτε. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται λοιπόν ούτε στο όνομα της Μακεδονίας, γιατί αυτό προκύπτει από την ομιλία της κυρίας Μπακογιάννη εχθές, η οποία στη σελίδα 1 των πρακτικών λέει: όλοι όσοι προσεγγίζαμε το θέμα ψύχραμα και νυφάλια, συμφωνούμε το όχι μόνο μπορούσαμε, αλλά έπρεπε από τις αρχές του 90 να είχε βρεθεί λύση. Όμως τότε δυστυχώς μας κάλυψε το κύμα του λαϊκισμού, της πατριδοκαπηλείας, κέρδισε ο τυχοδιοκτισμός, κέρδισε ο κυροσκοπισμός, κέρδισε ο Σαμαράς δηλαδή που την ανέτρεψε και σήμερα τον έχει μέσα στο κόμμα της. Και λίγο αργότερα στην ομιλία της πάλι, λέει, εκεί εξασφαλίσαμε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, εκτός βεβαίως του ακραίου λαός. Το ακραίο λαός βρίσκεται στην αντιπροεδρία του κόμματός σας, κυρία Μπακογιάννη, αυτή τη στιγμή. Και με αυτό που συμπορεύεστε, αυτό που κι εσείς ακόμα αρνείστε. Δύο σχολές υπάρχουν λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Υπάρχει η σχολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το έργα όμως και την διπλή ονομασία που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Και υπάρχει και το λαός με το Σαμαρά που σας προειδοποιώ. Ετοιμάζεται να σας εγκαταλείψει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Θα τα δείτε. Κυριακή κοντή γιορτή. Παρακαλώ κυρίες πολύ, ησυχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δεύτερο θέμα. Να σας πω κάτι. Εγώ εντολές από τα μπουζούκια να ρίξω τη χούτα δεν παίρνω. Γιατί η εντολή που πήρατε να ρίξετε τη χούτα την πήρατε από τα μπουζούκια από έναν ο οποίος εξετάζεται να κάνει εμπορία ναρκωτικών και είναι κουμπάρος ή χρηματοδότης σας. Αλλά ο Τσίπρας δεν έχει εντολές να πάρει από κανέναν. Και γι' αυτό είμαστε μαζί. Για να προστατεύσετε τη φούτα το κάνετε. Όχι για να ρίξετε τη φούτα. Για να προστατεύσετε τη φούτα. Να προστατεύσετε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Να προστατεύσετε τους δικούς σας από τη δικαιοσύνη. Και να σας πω για κάτι άλλο. Μπορεί να διαφωνούμε με τον Πρωθυπουργό σαν αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά. Αλλά ποτέ ο Τσίπρας δεν πήρε το αεροπλάνο το κρατικό μαζί με τον Χριστοφοράκο να πάει στα Σκόπια να κάνει business για την οικογένειά του. Ποτέ ο Τσίπρας δεν είχε κουμπάρο έμπορο πετρελαίων, ο οποίος κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο με τον Γλυκόροφ την εποχή του εμπάργου. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, ένα και ένα κάνει δύο. Παραμένουμε πιστοί στη θέση μας. Όταν θα έρθει η ώρα, και δεν έχει αφότε τίποτα ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε η ασφαλιστική δικλίδα για ανεξάρτητοι Έλληνες. Αλλά μέχρι τότε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη που μπορεί να χωρίσουμε τους δρόμους μας, να ξέρετε ότι και η Ελλάδα θα βγει από τα μνημόνια και η διαφθορά στην οποία στηριχθήκατε εσείς και άλλοι θα παταχθεί μέσα από την ελληνική δικαιοσύνη και δεν θα προστατευτεί κανένας. Θα προχωρήσουμε μαζί και η Ελλάδα θα μπορέσει να ζήσει καλύτερες στιγμές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.